Άλλη μια φορά λοιπόν είμαι στη μέση και θα δεχτώ από τα παιδιά μου ό,τι θέλουν να μάθουν πλέον και δημόσια, γιατί δεν τα κρύβουν. Θα συναντήσω, πώς νιώθετε που αυτά τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, γυρνάτε με ένα μετάλλιο στην Ελλάδα? Καταρχάς, θέλω να πω ότι λείπει ο μεγάλος πατέρας της οικογένειας, ο Περικλής ο Δαμάσκος. Θα αναφερθούμε μετά σε εκείνον, γιατί του αξίζει το μεγαλύτερο κομμάτι αργότερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε καλοκαίρι γυρίζω, και το είπα και πριν, γυρίζω και έχω 13 παιδιά ακόμα περισσότερα στην οικογένειά μου. Έτσι, γυρίζω λοιπόν με περισσότερους γιους, με περισσότερες εμπειρίες. Είναι μοναδική χαρά και εμπειρία να γνωρίζω τα παιδιά και τα μετάλλια. Είναι και τα μετάλλια ζωής, η συμπεριφορά, η αξία των παιδιών, το πώς κινούνται, το πώς βγάζουν προς τα έξω την πατρίδα, αλλά και η διαδρομή και η διάρκεια. Δηλαδή, με ρωτήσανε πολλές φορές, θα άλλαζες όλα αυτά τα μετάλλια με ένα χρυσό? Θα τους πω όχι. Δεν θέλω μια να λάμπει και μετά τίποτα. Θέλω διαδρομή και συνέχεια. Το χρυσό μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει από αυτή την ομάδα, από άλλες ομάδες σίγουρα θα έρθει. Εμείς φτιάχνουμε τώρα στη στιγμή τη βάση και μετά αργότερα κάποιοι άλλοι μπορεί και εμείς να χαρούμε το χρυσό. Το χρυσό όμως είναι να είναι τα παιδιά καλά, να έχουν υγεία, και το χρυσό που παίρνω κάθε φορά από τα παιδιά είναι η πίστη και η ελπίδα και η χαρά και η περηφάνεια που δίνουμε στον ελληνικό λαό γυρνώντας με αυτά τα μετάλλια, γιατί τα μετάλλια δεν είναι δικά μας. Τα μετάλλια αυτά δεν είναι δικά μας. Ανήκουν στα παιδιά του ελληνικού λαού, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Μάριο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Θεωρή, πώς νιώθετε που έχετε ακόμη μια διοργάνωση, γυρνώντας από μια μεγάλη επιτυχία. Πώς νιώθετε που έχετε ακόμη μια διοργάνωση με τα παιδιά του 94, που έχουν δουλέψει για να πάνε πολύ καλά? Θα πω κάτι, ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Ποτέ δεν ξεκινήσαμε μίζερα λέγοντας ότι ό,τι έρθει, ας έρθει. Όχι. Έχουμε βάλει ψηλού στόχους, Μάρια, και το ξέρεις. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα σε αυτό το team, σας έλεγα πάντα ότι κοιτάμε το χρυσό μετάλλιο, όχι το χάλκινο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Παίρνοντας όλο το ρίσκο, γιατί πρέπει οι Έλληνες πλέον και εσείς να πιστέψετε σε αυτούς σας ότι δεν έχετε τίποτα να ζηλέψετε από τις άλλες ομάδες. Και σίγουρα και αυτή η ομάδα κυνηγάει το καλύτερο. Κυνηγάει το να παίξει πόλο, καλό πόλο, και να διεκδικήσει το καλύτερο από αυτή τη διοργάνωση. Έχει ανέβει πολύ, και θέλω να πω και κάτι άλλο που λίγοι το γνωρίζουν. Κανένα ομαδικό άθλημα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτές τις ηλικίες, 4 συνεχόμενα χρόνια φέρνει μετάλλια. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά, η ομοσπονδία, τα σωματεία και εμείς λίγο οι προπονητές κάνουμε κάτι. Εγώ από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Περικλή Δαμάσκο, που με έβαλε σε αυτή την οικογένεια, σε αυτό το πνεύμα. Ο κύριος Δαμάσκος είναι ο πάτερ φαμίλιας. Εγώ είμαι ο κακός που κυνηγάω τα παιδιά και τους πιέζω περισσότερο από όσο πρέπει, και έτσι πρέπει στην οικογένεια πάντα. Η μαμά ή ο μπαμπάς, ο ένας θα τους δίνει πιο αυστηρός. Ο καθένας λοιπόν έχει το ρόλο του. Αυτός είναι ο πατριάρχης που ξεκίνησε αυτή την ομάδα με την ομοσπονδία, με τον αρχηγό αυτών των ομάδων, τον Έφορο, τον Αντρία, τον Γούνα, που ξεκινήσανε πριν από χρόνια. Γιατί αυτές οι ομάδες είναι καρποί όχι ενός, δύο ετών, τριών ετών. Είναι καρποί μιας ολόκληρης δεκαετίας που έρχονται τώρα και συνεχίζει και για τις επόμενες γενιές. Γιατί μην ξεχνάτε, πλασαρίζοντας οι ομάδες μας όσο ψηλά γίνεται, για τις επόμενες γενιές δημιουργούν καλύτερες κληρώσεις για τους ομίλους. Δηλαδή, τα παιδιά στα παγκόσμια και στα πανευρωπαϊκά θα βρίσκουν πιο εύκολους αντιπάλους στους ομίλους. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ κληρονομιά στις επόμενες γενιές, και θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά θα βρουν το δρόμο τους στον 91, στις ομάδες τους και στην εθνική ομάδα, και να συνεχίσουν τη μεγάλη παράδοση που υπάρχει με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά. Εσείς ερωτήσεις στα παιδιά? Εγώ στα παιδιά. Θέλω να μου θυμίσουν την πιο καλή στιγμή, ο Κώστας, και την πιο καλή στιγμή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, καλές στιγμές
το να βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα πιστεύω πως είναι πολύ ωραία εμπειρία και για να, αν αρχίσω να λέω καλές στιγμές που περάσαμε δεν θα τελειώνω. Μία που μου έρχεται στο μυαλό είναι όταν μπαίναμε στο γήπεδο και ο κόσμος χειροκροτούσε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Μάριο θα του πω τι έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτές τις μικρές ομάδες κουβαλώντας το λαιμό του βαριά κληρονομιά, ένα αργυρό παγκόσμιο και ένα χάλκινο παγκόσμιο. Νομίζω δεν είναι εύκολο να βρεις αθλητές σε αυτές τις ηλικίες με δύο τόσα μεγάλα μετάλλια. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Το είπα ξανά ότι αυτή η ομάδα ήταν η πρώτα παρέα. Ήταν πολύ αγάπη και ήταν μεγάλος παράγοντας αυτό για να πάμε καλά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα πολύ όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Αυστραλία και είμαστε στα αποδυτήρια και με τον αρχηγό της ομάδας, τον Άγγελο. Καθόμασταν απέναντι και κοιτιόμασταν και λέμε, φίλε, τελείωσε αυτή η ομάδα, τελείωσε ο κύκλος της, πέρασα πολύ ωραία, αξέχαστα. Στη ζωή μου θα με κυνηγάει συνέχεια αυτό. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και είμαι περήφανος. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το Μάριο γιατί τελειώνει ηλικιακά, αλλά από ό,τι μαθαίνω θα έχει συνέχεια στην καριέρα του σε εθνικές ομάδες, στην πιο μεγάλη θέλω να πιστεύω. Τι έχει να θυμάται από τον κύριο Δαμάσκο και τι έχει να θυμάται και από τον ομίλο του. Από τον κύριο Δαμάσκο έχω να θυμάμαι ότι είναι σαν μπαμπάς μας, πιο πολύ μπαμπάς μας παρά προπονητής μας. Τον κύριο Θεοδωρή έχω να θυμάμαι ότι ήταν ο κακός μας δαίμονας εισαγωγικά που μας κυνηγούσε πάντα και έκανε τον κακό, έκανε το πιο δύσκολο κομμάτι. Και τους δύο τους αγαπώ πολύ, τους ευχαριστώ. Πέρασα τα πιο ωραία χρόνια μαζί τους στην εθνική ομάδα. Ελπίζω να έρθουν ακόμη πιο ωραία χρόνια. Ο στόχος είναι η εθνική ομάδα των αντρών που είναι η βιτρίνα του αθλήματός μας. Εκεί κάθε αθλητής θέλει να παίξει. Ελπίζω να τα καταφέρουμε πολλά παιδιά από αυτήν την ομάδα. Εγώ τον Κώστα δεν θα του κάνω την ερώτηση τι έχει να θυμάται από μένα και τον κύριο Δαμάσκο, γιατί είναι δύσκολο να απαντήσει. Έχουμε ένα τουρνουά μπροστά μας. Αλλά να μου πει κάποια στοιχεία τα οποία τον κάνουν να νιώθει καλά ή αν θέλει και άσχημα και από τους δύο μας. Δημόσιο. Δύσκολο. Δύσκολη ερώτηση. Τα δύσκολα Κώστα είναι τα ωραία. Τα εύκολα. Δεν νομίζω πως θα πω για άσχημα. Γιατί γενικά περνάω πολύ καλά τα καλοκαίρια. Μ' αρέσει που ας το πούμε θυσιάζω ένα καλοκαίρι για να είμαι με την ομάδα αυτή. Τώρα, δεν πιστεύω πως, αν σκεφτώ πίσω τι έχει γίνει, μου έρχονται αρνητικά πράγματα. Είναι καλός ο Κώστας, κανείς μια φορά που έχει λοιπόν, κάνοντας χιούμορ θα βρίσκεται στην ομάδα της Ριέκα, η οποία έχει βγει ήδη και είναι φυσικά να πω σας το κομμάτι, ερχόμενος από τα παιδιά των 91. Πάμε την κούραση που έχουν τα τέσσερα παλικάρια, θα σηκώσουν το φορτίο μας με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας που φεύγουν αύριο να πάμε στη Ριέκα διεκδικώντας ό,τι καλύτερο. Να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια, στην Εθνική Γυναικών, στην Εθνική Νεανίδων, στα κορίτσια που και εκείνα φεύγουν αύριο και πάνε σε μια αντίστοιχη διοργάνωση μεγάλη μαζί μας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ σύντομα εδώ να τα ξαναπούμε πάλι και να κάνουμε περήφανους εσάς δημοσιογράφους που ασχολείστε με το άθλημα μας που σας έχουμε ανάγκη, γιατί εμείς δεν έχουμε ανάγκη προβολής. Θέλουμε μόνο να λέμε ότι εδώ είμαστε, παλεύουμε, βρισκόμαστε, αγωνιζόμαστε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά να δίνουμε χαρά στους Έλληνες, στα παιδιά και στους Έλληνες φιλάθλους. Ευχαριστώ πολύ.